Κρέτσι μέσα στην περιοχή του Πέπε Ρέινα, γυρίζει. Η μπάλα θα κοντράρει. Το σουτ, εκπληκτική επέμβαση από τον Πέπε Ρέινα στο γυριστό σουτ του Ντι Φραντσέσκο στο 4ο λεπτό. Και εδώ έχουμε το 1-0 για την Νάπολη, έτσι αθόρυβα. Όπως ξέρει καλύτερα από όλους ο Χωσέ Μαρία Καγιεχόν. Εδώ με κεφαλιά θα νικήσει και τον Τωροσίδη και τον Ντακώστα. Νάπολη Μπολόνια 1-0 στο 14. Και από μια άλλη οπτική γωνία. Παλιά του Χάμσικ είναι πολύ ώρα για τον Ιτσίνιε. Το σούτα τον Ιτσίνιε. Εκπληκτική επέμβαση από τον Ντακώστα στο 19. Ο Αλγερινός θα προτιμήσει τον Λέγκη και αυτός τον Βέρδη. Το σούτ γκολ από τον Ρέινα. Στο 56 με έναν κεραυνό ευνηδιάζει ο Βέρδη και φέρνει το μάτς στα ίσα. Κοιτάξτε, ο Βέρδη θα πάρει από τον Λέγκη από πολύ μακρινή απόσταση. Όχι, δεν έχει βρει πουθενά η μπάλα. Λίγο στα χέρια του Ρέινα. Παλιά του Χάμση για τον Μίλικ. Βγαίνει ο Ντακώστα. 2-1 για τον Πολωνό που έχει βάλει σκοπό να κάνει τους Ναπολιτάνους να ξεχάσουν τον Γκονσάλο Ιγκουαΐν. Εκπληκτική για ακόμη μια φορά η ασίστα από τον Χάμσικ. Ο Μίλικ θα προλάβει τον Ντακώστα στην έξοδό του και θα τον νικήσει. Νάπολη Μπολόνια 2-1. Ο Άλαν για τον Ιντσίνιε, μεγάλη ευκαιρία στο 76 για την Νάπολη να διευρύνει το προβάδισμά της. Το σούτ από τον Μίλι, γκολ! 3-1 στο 78, ντοπιέτα για τον Αρκάντιους Μίλικ. Στην κλειστή γωνία του Ντακώστα, ένας κεραυνός από τον Μίλικ. Αλμπιόλ, Ζιελίνσκι για τον Μίλικ, παίζουν ωραία το 1-2. Ο Κράφτς πρόχνει τον Ζιελίνσκι και νομίζω ότι θα αποβληθεί. Ναι. Είναι σωστή η αποβολή για τον Κραφ, γιατί ο Ζελίνσκι έφευγε προς την περιοχή.